Λοιπόν, μετεγχειρητική δόση χημοθεραπευτικού. Την άμεση μετεγχειρητική δόση. Και όταν λέμε άμεση μετεγχειρητική δόση, εννοούμε μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα. Μέσα σε ένα 24ωρο. Τώρα, το αν θα γίνει νωρίτερα, δηλαδή πολύ νωρίς, δηλαδή στις 6 ώρες, εκεί δεν είναι τεκμηριωμένο αν διαφέρει κάτι προς το παρόν. Λοιπόν, και η άμεση μετεγχειρητική έγχυση είναι μυτομικίνη. Όλοι απαντήσαν λοιπόν ότι κάνουν μυτομικίνη. Είναι κανείς που κάνει κάποιο άλλο φάρμακο? Φαρμορούμπης. Επιρουμπικίνη. Κάποιο άλλο? Σε εμάς τα δικαιολογούν. Και σε εμάς, ανθρωπόλοι. Αλλά προτιμούμε την επιρουμπικίνη για πρακτικούς καθαρά λόγους. Είναι το κακό ότι η Διανέξ στην Ελλάδα που αντιπροσωπεύει τη μυτομικίνη δεν είχε μπει ποτέ στον κόπο να καταθέσει φάκελο. Έχετε δίκιο. Οπότε αυτή τη στιγμή. Επισήμως κανονικά δεν πρέπει. Είναι εκτός ενδείξεων και θα τα κόψουν. Δηλαδή δεν είναι. Να το έχετε στα υπόψη σας αυτό το πράγμα. Καταρχήν δεν μπήκε ούτε καν στον κόπο να κάνει μια συσκευασία πρακτική για να μπορεί να το κάνει κάποιο πρακτικά το θέμα. Λοιπόν, γιατί να κάνουμε άμεση μετεγχειρητική δόση μυτομικίνης ή επιρουμπικίνης? Για να μειωθεί η... Παρακαλώ. Έχει βρεθεί ότι μειώνει το ποσοστό πιθανής υποτροπής. Πιθανής υποτροπής. Σωστό. Κάποια άλλη άποψη? Με την πρόοδο ή την εξέλιξη της νόσου? Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Ωραία. Μειώνει όμως την πιθανότητα υποτροπής. Λοιπόν, να δούμε λίγο την ιστολογική. Ναι, βεβαίως. Θα μπορούσα να κάνω την ερώτηση. Ποια είναι η αντένδειξη για τη χορήγηση, την άμεση, τη μετεγχειρητική του χημοθεραπευτικού? Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Παρακαλώ, μιλήσω και λίγο κάποιος από τους άλλους. Ναι. Υποψία. Ωραία. Αιματουρία. Βαλάντι. Έντονη αιματουρία. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε το φάρμακο πρακτικά, θέλει κλήσεις συνεχόμενες. Και τα δυσορικά ενοχλήματα είναι πολύ έντονα και δεν μπορούμε να κλείσουμε τον καθετήρα για μία ώρα τουλάχιστον. Okay. Κάποια άλλη προσέγγιση? Ωραία. Λοιπόν, να δούμε την ιστολογική. Λοιπόν, η ιστολογική με βάση την καινούρια ταξινόμηση, έτσι, η καινούρια ταξινόμηση, καινούρια, τέλος πάντων, καινούρια δεν είναι πλέον, γιατί είναι ήδη πολλά χρόνια, έτσι, ξεχνάμε το ΤΑΦ1, ΤΑΦ2, ΤΑΦ3, G1, G2, G3, συγγνώμη, και μιλάμε για χαμηλού κακοήθους δυναμικού, για low grade και high grade. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν ένα χαμηλού κακοήθους δυναμικού, το οποίο είναι ΤΑΦ-α. Ό,τι καλύτερο δηλαδή πρακτικά θα μπορούσε κανείς να περιμένει από μία ιστολογική. Λοιπόν, να ανεβούμε λιγάκι τον... Εδώ τώρα, τι θα προτείνατε? Προτείναμε χτες τον γυστεοσκοπικό έλεγχο ένα τρίμηνο χωρίς να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είχαμε αυτή τη βιοψία, βγάλαμε τον όγκο, θεωρούμε ότι τον βγάλαμε πολύ καλά. Είναι κάποιος ο οποίος θα συστήσει σε αυτή τη φάση στον ασθενή να μπει σε κάποιο πρόγραμμα εγχύσεων, ασχέτως φαρμάκου? Όχι. Νομίζω ότι είναι σχετικά ξεκάθαρο εδώ το περιστατικό, ότι δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να προχωρήσει κάποιος σε εγχύσεις. Λοιπόν, οπότε τον βάζουμε στην πρώτη γυστεοσκόπηση στο τρίμηνο. Λοιπόν, και σηκώστε λίγο την εικόνα αν θέλετε. Βλέπουμε κάποιες ύποπτες περιοχές, δεν θα σταθούμε πάλι, τα είπαμε χθες αυτά, κάποιες ύποπτες περιοχές στην οροδόχο κίστα, αυτές τις εξέρυθρες περιοχές. Λοιπόν, έχει και λίγα ερυθρά. Κάνουμε και τα ρολογική ούρων, η οποία ήταν αρνητική για κακοήθεια. Λοιπόν, η πρόταση σε αυτή τη φάση ήταν, εδώ η απάντηση ήταν, που δόθηκε σχεδόν ομόφωνα επίσης χθες, ήταν ότι θα προχωρούσαμε σε διουρηθρική εκτομή και βιοψία των ύποπτων περιοχών. Έχει κανείς κάποια αντίρρηση? Κάποια διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή θα μπορούσαμε σε αυτόν τον ασθενή, έτσι όπως ήταν, να μην κάνουμε διουρηθρική και να πούμε μπορεί να είναι φλεγμονή αυτό, να το κάνουμε ξανά μια κιστοσκόπηση μετά από ένα μήνα, από τρεις μήνες και να τον αντιμετωπίσουμε τότε? Θα το έκανε κανείς αυτό? Διονύση. Σαφώς και θα το έκανα αν είχα εμπιστοσύνη στον κυταρολόγο με τον οποίο συνεργάζομαι για την κυταρολογική. Γιατί εκείνο το οποίο έχει τεράστια μας σημασία είναι να μην χάσει κανείς ένα καρκίνωμα inside του. Το καρκίνωμα inside του, στο καρκίνωμα inside του, η κυταρολογική εξέταση των ούρων από καλό κυταρολόγο έχει ειδικότητα και ευαισθησία που ξεπερνάει το 95%. Ακριβώς. Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό γλιτώνει κανείς έναν άνθρωπο από την άρκωση, από
την όλη διακίνηση, τέλος πάντων, στα πλαίσια της οικονομίας της υγείας. Εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά όταν βλέπουμε αυτές τις εξαίρετες περιοχές, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το insight του. Μην κρύβεται ένα insight του εκεί πέρα μέσα και κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι να μας προβληματίζει. Συγχωρήστε με αυτό το πράγμα, επειδή ζούμε και περίεργες εποχές και η επιπλέον προϋπόθεση είναι ότι θα κουβέντιαζα με τον άρρωστο και θα ήμουν σίγουρος ότι καταλαβαίνει τι του γίνεται και ότι θα του έλεγα ότι εκείνο που με νοιάζει να μην χάσει το insight του. Το να χάσω μία βλάβη η οποία θα είναι σαν την προηγούμενη και η οποία απλά και μόνο είναι εντογενάστε, ή στα παλαιότερα των υποδημάτων μας, αρρώστου και γιατρού, εάν θα την βάλουμε τώρα τη διάγνωση, θα την βάλουμε σε 3 μήνες ή σε 6 μήνες. Έτσι, εκείνο που μας νοιάζει για το insight του. Τι μας νοιάζει για το insight του, η κυταρολογική. Προϋποθέτει καλή συνεργασία με τον άρρωστο και να καταλαβαίνει τι του γίνεται. Γιατί αν δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται και σας βγάλει στην επόμενη κυστεοσκόπηση ή στη μεθεπόμενη, «Α, γιατρέ, έπρεπε να τα έχεις κάνει τότε που μου είπαν ο άλλος ότι έπρεπε να το έχω κάνει και θα με σκοτώσεις τώρα». Και εδώ να τονίσω ότι δεν έχουν προηγηθεί εγχύσεις με BCG στο παρελθόν. Γιατί αν είχαν προηγηθεί εγχύσεις, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως αυτές οι εικόνες είναι ως ανεπιθύμητη ενέργεια. Λοιπόν, βάλουμε τη διουρηθρική λοιπόν εκτομή, την οποία υπάρχει επίσης μια μεγάλη ομοφωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, ξανά το ίδιο. Να σηκώσουμε λιγάκι το λαβύρινθο. Ξανά το ίδιο. Χαμηλού κακού είδους δυναμικού, τα αφάλφα. Αλλάζει κάτι τώρα εδώ πέρα? Στην αρχή συμφωνήσαμε όλοι ότι δεν θα κάνουμε κάτι, έτσι μετά την αρχική διουρηθρική εκτομή, θα τον βάλουμε σε πρόγραμμα παρακολούθηση με κυστοσκόπηση. Τον βάλαμε σε πρόγραμμα παρακολούθηση με κυστοσκόπηση και μας ξαναβγαίνει ξανά το ίδιο. Αλλάζει κάτι στη στρατηγική, θα πάμε πάλι στην κυστοσκόπηση, σε σκέτη κυστοσκόπηση, παρακολούθηση δηλαδή, ή θα κάνουμε εγχύσεις. Βαλάντη. Γιατί αλλάζει, αφού είναι η ίδια ιστολογική, γιατί αλλάζει, πάει στο intermediate risk? Γιατί είναι μέσα στο πρώτο έτος. Ωραία, αυτό είναι ένα σημαντικό κριτήριο. Δηλαδή η υποτροπή αλλάζει αμέσως την κατηγορία κινδύνου. Πάει στο intermediate risk. Και δικαιούται. Ωραία. Να προσθέσω κάτι. Ξέρουμε όλοι καλά τι σημαίνει αυτός ο όγκος. Δηλαδή ξαφνικά από το 1973 που η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία είχε grade, αυτό το λέγαν σαν grade 1. Ναι. Grade 2, grade 3, ξαφνικά αλλάξαν τα πράγματα και είναι χαμηλού όγκου κακοήθειας. Αυτό έχει βοηθήσει ή μάλλον έχει δυσχεράνει όλη την αντιμετώπιση αυτής της... Δηλαδή αυτόν τον ασθενή θα τον θεωρούσουμε τελείως αθώο σε αυτή την περίπτωση, όχι όταν το δούμε για πρώτη φορά. Όσο αθώο θα έλεγα εγώ, δεν είναι εγώ απάντηση, δεν ξέρω αν κανείς έχει απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γιονίση, έχεις κάποιο σχόλιο? Εγώ το θεωρούσα, ναι, όσο αθώο θα θεωρούσα τον grade 1. Μπράβο. Από την άλλη μεριά, για τον αλγόριθμο και το μηχανάκι, το calculator της CORTC, που θα, ναι, μας έβγαζε τις πιθανότητες υποτροπής ή πρόοδου της νόσου, είναι, δεν μπορούμε να τον βάλουμε εκεί πέρα μέσα. Έτσι, οπότε, προβλήματα. Συμφωνώ με τον Βασίλη. Θα βγάλει ο συμβέστη. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το φτιάχνουν τώρα, αλλά μέχρι να το φτιάξουν, μπέρδεμα είναι η όλη ιστορία. Θα το θεωρήσουμε ότι είναι grade 1 αναγκαστικά και στα risk calculators που θα πούμε την Κυριακή. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, επειδή είπατε ότι πρέπει να ξεχάσουμε το καινούριο σύστημα, το παλιό μάλλον σύστημα. Δεν είπα ότι πρέπει να το ξεχάσουμε, αυτό είναι που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Τα guidelines πάντως λένε ότι συστήνουν, όχι συστήνουν, λένε ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται και τα δύο. Οι δε παθολογοανατόμοι είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν και τα δύο. Και μάλιστα, από συζητήσεις που έχω κάνει δηλαδή, σκέφτονται ακόμη να βάλουν και ένα καινούριο σύστημα με 4 βαθμούς για να είναι καλύτερος διαγωνισμός. Αυτό βέβαια είναι εντάξει για την ιστορία. Αλλά είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν και τα δύο για να γίνεται καλύτερος ο διαχωρισμός. Εντός εισαγωγικών. Και του συστήνουν, τουλάχιστον να χρησιμοποιούν και τα δύο για καλύτερη. Θα έλεγα ότι εξαρτάται σε ποια σχολή ή με ποια σχολή μιλάει κανένας. Υπάρχουν κάποιοι, οι περισσότεροι μάλλον, και επειδή η ταξινόμηση αυτή είναι της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, οι οποίοι συνιστούν να χρησιμοποιείται η καινούργια ταξινόμηση για να αποφευχθεί η σύγχυση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η σύγχυση. Γιατί τώρα, εντάξει, ας πούμε το grade 1 ότι είναι αθώο. Αυτό που ήταν grade 2, τι είναι τελικά? Είναι low ή high grade? Το οποίο αλλάζει τελείως την ιστορία. Και όλοι οι αλγόριθμοι τείνουν να πάνε με την καινούργια ταξινόμηση του low grade και high grade, το οποίο είναι πιο, έτσι, σχετικά πιο σαφές. Εγώ δεν είμαι παθογονατόμος να πω πόσο εύκολα μπορεί να το ξεχωρίσει κάποιος. Να βάλουμε και ένα προβληματισμό συγγνωμικό στα δω. Βέβαια.
Σε μια μελέτη θεόρτιση, όπου και διάφορους παθογονατόμους είδαν να δουν διάφορα παρασκευάσματα και τον ίδιο σε διαφορετικό χρόνο, φάνηκε ότι περίπου οι μισοί δώσαν διαφορετικές διαγνώσεις, είτε σε great είτε σε stage, όταν ξανάδαν οι ίδιοι ή άλλους παθογονατόμους. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα το που πάει και στο προστάτη και αν πάει. Λοιπόν, να βάλουμε λοιπόν την απάντηση που δώσαν και οι περισσότεροι χθες, χημειοθεραπευτικό. Να τονίσουμε εδώ πέρα, υπάρχει κάποιος ο οποίος θα συνιστούσε. Είπαμε ότι οι ασθενείς, σύμφωνα με την ταξινόμηση που ισχύει τέλος πάντων με βάση τα guidelines, λόγω της υποτροπής αλλάζει κατηγορία και πάει στο intermediate risk. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα έκανε χημειοθεραπευτικό, αλλά θα έκανε BCG σε αυτή τη φάση. Μητομικίνη, δεν σου πω να μιλάω χημειοθεραπευτικό. Μητομικίνη ή BCG. Μητομικίνη όλοι. Και πόσο μητομικίνη θα κάνατε. Τι σχήμα. Για να το κάνουμε λίγο πιο σαφές και πιο συγκεκριμένο. Οδυσσέα. 6 με 8 εβδομαδίες με 3 επαναλήψεις σημενιές. Άλλο σχήμα. Πρακτικά τι κάνετε, πρακτικά τι κάνετε. Όσοι κάνουν πυρουμπικίνη ή μητομικίνη. Κανείς δεν κάνει. Μόνο ο Οδυσσέας κάνει. Βαλάντη. Ωραία. Άλλο σχήμα. Αυτό δείχνει και την διαφορά που υπάρχει. Δεν υπάρχει προτινόμενο σχήμα. Δεν υπάρχει προτινόμενο σχήμα. Θα σας πω εγώ ένα άλλο σχήμα. Βεβαίως. Αλλά βέβαια το προτείνουμε εμείς. Αλλά δεν είναι βέβαια τεκμηριωμένο. Σε κάθε τριμηνία κυστοσκόπηση, εφόσον δεν έχει υποτροπιάσει, δίνουμε 3 εβδομαδιαίες εγχύης. Με μητομικίνη. Με πυρουμπικίνη. Ναι, με πυρουμπικίνη. Ναι, επί ένα χρόνο και μετά βλέπουμε. Επί ένα χρόνο. Ωραία. Αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιο είναι το. Αυτό που έτσι θέλω να τονίσουμε είναι ότι δεν προτείνεται κάποιο συγκεκριμένο σχήμα, δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό το οποίο προτείνεται σαφώς πάντως είναι το ότι αν κανείς πάει στη λογική των μεταχειρητικών εγχύσεων με μητομικίνη ή με πυρουμπικίνη, να μην υπερβαίνει τον ένα χρόνο σε καμία περίπτωση.